Σε τρεις συλλήψεις οδήγησε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Ασπρόπυργο και Μενίδη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες, ένας 29χρονος και ένας 39χρονος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φαίνεται να είχαν εμπλοκή τόσο στην άγρια δολοφονία του Γιάννη Καφτούρου στη Βιωτία τον Απρίλιο του 2022, όσο και στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη τον Ιούνιο του 2023. Μάλιστα, σε κατοικών έρευνες στα σπίτια τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Πρόκειται ίσως για την πιο σοβαρή υπόθεση εξιχνίασης συμβολέων θανάτων στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Καφθούρος είχε δολοφονηθεί τον Απρίλιο του 2022 με 15 σφαίρες. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, οι δράστες σταμάτησαν κοντά στο σπίτι. Δύο άτομα που φορούσαν κράνη μπήκαν στην αυλή όπου βρισκόταν ο Καφθούρος με περίπου 10 συγγενείς και φίλους και πυροβόλησαν πολλές φορές με καλάσνικοφ. Από τις σφαίρες τραυματίστηκε θανάσιμο ο 55χρονος. Προσπαθώντας να φύγουν από το σημείο, οι δράστες διαπίστωσαν πως η μία μηχανή διαφυγής είπε στη βλάβη και την εγκατέλειψαν λίγα μέτρα πιο πέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην μπαταρία της μηχανής βρέθηκε το δακτυλικό αποτύπωμα ενός εκ των συλληφθέντων. Μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται και σε επίθεση σε βενζινάδικο στον Ασπρόπυργο τον Ιούνιο του 2023. Τότε, τέσσερα άτομα με καλάσνικοφ ακινητοποίησαν τον φύλακα και στη συνέχεια έριξαν μολότοφ, πυρπολώντας φορτηγά στο πίσω μέρος του πρατηρίου. Το πρατήριο άνοιγε σε συγγενικό πρόσωπο του Γιάννη Καφτούρου. Η αστυνομία έκανε μια έρευνα εδώ και πολύ καιρό. Δεν είχε σταματήσει ποτέ η έρευνα για το οργανωμένο έγκλημα. Θεωρώ ότι αυτές οι συλλήψεις ήταν να γίνουν πριν τη δολοφονία του Ζαμπούνη. Το θέμα είναι να μιλήσουν αυτοί. Να μιλήσουν και να πούνε ποιος τους έδωσε την εντολή. Εξετάζεται σοβαρά η εμπλοκή των συλληφθέντων και στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη τον Ιούνιο του 2023 στο Κορυδαλό. Οι δράστες επέβαιναν σε μαύρο τζιπ και πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Ρουμπέτη και ένα άλλο άτομο έξω από τον γκαράζ του σπιτιού του στον Κορυδαλό. Ένας από τους συλληφθέντες για τις δολοφονίες Καφτούρου και Ρουμπέτη είχε γίνει και ο ίδιος στόχος μοφιστικής επίθεσης έξω από το σπίτι του στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητό του τον περασμένο Απρίλιο, ο οποίος εξεράγει καταστρέφοντας ολοσχερώς το όχημά του. Αυτό που μένει τώρα να απαντηθεί είναι ο λόγος της συγκεκριμένης επίθεσης, αν έγινε δηλαδή γιατί κάποιοι έμαθαν ότι έβγαλε από τη μέση στελέχη της Greek Mafia ή για κάποιους άλλους λόγους που έχουν να κάνουν με τις προσωπικές διαφορές των εκτελεστών στη νύχτα. Την ίδια στιγμή έχουν ταυτοποιηθεί 8 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις συμβολέων θανάτων. Δύο άτομα είναι έγκλειστοι σε φυλακές. Ο ένας της Λάρισας και ο άλλος σε φυλακές του Μαυροβουνίου. Δύο άτομα έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ ακόμα ένας αναζητείται στη χώρα μας. Όλοι τους φαίνεται να εμπλέκονται σε συμβόλαια θανάτου που έχουν εκτελεστεί στη χώρα μας.